Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα είδηση κοινωνικού χαρακτήρα, αιμοπετάλια δόρισαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τα μέλη της θελοντικής ομάδας αιμοδοσίας του Σωματείου της Ενέργειας στη ΔΕΗ Σπάρτακος. Βρεθήκαμε στο Παπα-Νικολάου για να δώσουμε θελοντικά αιμοπετάλια και προτρέπω όλους τους συνανθρώπους να αφιερώσουν 5 λεπτά από τον χρόνο τους και να συμμετέχουν σε αυτή τη δωρεά. Είναι σημαντικό γιατί τα αιμοπετάλια και το αίμα στην εποχή μας έχουν πρόβλημα τα νοσοκομεία και προτρέπω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε πετάλια για να βοηθήσουμε τον κόσμο όταν τα χρειάζονται. Ήρθαμε από την Τολομαΐδα και το Σωματείο Σπάρτακος για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και είναι καλό να δώσουμε ο κόσμος και πολύ κόσμο περισσότερα. Σήμερα οι εργαζόμενοι από το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται εδώ στο Παπα-Νικολάου, αιμοδοτούμε και δίνουμε αιμοπετάλια. Σε συνεργασία βέβαια πάντα με την Γέφυρα Ζωής. Είναι μια συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί, όπως ξεκινήσαμε με συλλογή για μυελού των οστών, έτσι ξεκινάμε και κάνουμε μαζί και δράσεις για αιμοπετάλια. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που μας στηρίζει σε αυτές τις δράσεις και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους που σε κάθε δράση του Σπάρτακου δίνουν δυναμικά το παρόν. Όπως είπε και ο Γιάννης, η συνεργασία των συλλόγων μας Γέφυρα Ζωής και Σπάρτακου συνεχίζεται με προσφορά αιμοπεταλίων στο Παπα-Νικολάου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπάρτακο για την πρόσκληση που έχει κάνει στο σύλλογό μας για κοινές δράσεις. Οι εργαζόμενοι, για ακόμα μια φορά, οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι στα ορυχεία και στους ΑΕΣ του Λιγνητικού Κέντρου Πτωλεμαΐδας Αμυνταίου, δίνουν για μία ακόμα φορά το παρόν τους εδώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δίνουμε αιμοπετάλια, δίνουμε αίμα, στηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στην προσφορά ζωής.